Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Φοβούμαι, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποιοι σήμερα εδώ ξέχασαν πλήρως την αρχή διάκριση των εξουσιών του Μοντεσκιέ και λειτουργούν ως σαν να είναι δικαστική εξουσία, ξεχνώντας ότι είναι μέλη του νομοθετικού σώματος. Αλλά ξέρετε, και στη ζωή και στην πολιτική, τη μάσκα κανείς δεν μπορεί να τη φορά επάπειρον. Τη φορά στιγμιαία για να κρύψει το πρόσωπό του. Έρχεται η ώρα όμως που αποδεικνύεται ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια και ότι η αλήθεια είναι ανίκητη. Νομίζω ότι σε μια τέτοια στιγμή βρισκόμαστε. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιδίωξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνθλίψει το ηθικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας. Επιδίωξε πάρα πολλές φορές, με απρόσφορες απόπειρες, να χτυπήσει ευθέως το πρόσωπο του τότε Πρωθυπουργού, του Κώστα του Καραμαλή, θεωρώντας ότι έτσι μπορεί να καταλάβει την εξουσία. Έβαλε προεκλογικά το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Δεν χρειάστηκαν ούτε 9 μήνες για να επιτύχει την ταύτιση του σοσιαλισμού με τη βαρβαρότητα. Εστήριξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την εκλογή της πάνω σε 2 πυλώνες. Ο ένας ήταν ο πυλώνας που έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Και ο δεύτερος ήταν ο εγκλωβισμός του δημοσίου πολιτικού διαλόγου στη σκανδαλοθυρία, στην σκανδαλολογία και στις ατέρμονες εξεταστικές επιτροπές. Όχι για τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά για την εκπομπή συκοφαντιών, κατηγοριών, για μια άγωνη αντιπαράθεση, ώστε να μην κοιτά ο κόσμος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να μην διαπιστώνει καθημερινά την ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Ευνηδιάζει η κυβέρνηση τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πλήττει τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα. Στεγνώνει από ρευστότητα την αγορά. Αποτρέπει κάθε νέα επένδυση με την πολιτική της. Ενθαρρύνει τη ροή χρήματος στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως τιτανικό και λέγοντας δια των αρμοδίων υπουργών ότι θα φορολογήσει τις καταθέσεις. Εκτινάσει την ανεργία, οδηγώντας σε ψυχολογικά αδιέξοδα τα νέα Ελληνόπουλα. Και εφαρμόζει ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο ισχυρίζεται ότι της υποδείχθηκε από το μηχανισμό στήριξης. Μα προχθές ακούσαμε τη συνέντευξη του κ. Στροσκάν να λέει ότι εγώ είπα τους στόχους, δεν είπα την μέθοδο. Μιλά, αν θέλετε, για αυτά τα ζητήματα και ένα κομμάτι της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ώστε να μην ψήφισε αυτήν την πολιτική, προσπαθώντας σήμερα να αποποιηθεί τις ευθύνες, γιατί και αυτό βρίσκεται αντιμέτωπο με την λαϊκή οργή. Η ίδια η κυβέρνηση όμως αποφάσισε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για αυτή την πολιτική. Την ταύτιση του σοσιαλισμού με τη βαρβαρότητα. Και βεβαίως τώρα, επειδή δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα καθημερινά ερωτήματα των πολιτών, τι κάνει? Συκοφαντεί στο εξωτερικό την χώρα μας και αμαυρώνει, κατά τη δική της εκτίμηση, την διαδρομή της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Παραβιάζει βασικές αρχές του δικαίου και θίγει στο σκληρό τους πυρήνα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενοχοποιεί ανθρώπους και υπουργούς χωρίς να έχει πληρότητα στοιχείων ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις. Αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, είχαμε εντολή από τις συνειδήσεις μας και από τον νέο πρόεδρά μας, τον Αντώνη Σαμαρά, να αναζητήσουμε την αλήθεια. Και θέσαμε δύο εύλογα ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Ποιοι είναι οι λόγοι της εκνέουσης τάσεως Εξεταστικής Επιτροπής και δεν πήγαινε αυτή η διαδικασία κατευθείαν από το πόρισμα της προηγούμενης εξεταστικής? Μας είπατε εύλογα ότι πρέπει να διερευνήσουμε δύο νέα στοιχεία τότε. Πρέπει να αποτιμήσουμε εκ νέου τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν υπερκοστολογήσεις ή υποτιμολογήσεις αξιών και πρέπει βεβαίως να ερευνήσουμε και τη διαδρομή του μαύρου χρήματος. Τι από τα δύο κάνατε? Δεν κάνατε τίποτα από τα δύο. Απολύτως τίποτα από τα δύο. Και λέτε ότι αυτά θα γίνουν τώρα, για να κρατάτε όμοιρο την αντιπολίτευση
Γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε πολιτικά. Αποπροσανατολίζετε την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα και λέτε μονίμως ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Δεν είστε έτοιμοι να δώσετε απαντήσεις. Δεν δώσατε απάντηση για το μαύρο χρήμα και το πολιτικό αν υπάρχει και σε ποιους πήγε. 12 ανεξερεύνητες offshore. Κύριε συνάδελφε, ρωτάτε. Είστε κυβέρνηση τώρα. Ρωτούσατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Ακόμα θα ρωτάτε. Έπρεπε τώρα να μας πείτε τις διαδρομές του χρήματος. Γιατί ανοίχτηκαν μόνο 1.600 πράξεις από τις 7.000. Γιατί δεν διερευνήθηκαν οι 12 offshore. Τώρα ρωτούμε εμείς όμως ως αντιπολίτευση, που σας είπαμε από την αρχή όλα στο φως, να πούμε την αλήθεια. Για ποιο λόγο δεν ψάχνετε το μετοχικό κεφάλαιο των offshore. Γιατί καλύπτετε την Τορκάσο. Όσο ψάχνετε, σκοντάφτετε σε δικά σας πρόσωπα. Αυτό είναι που σας ενοχλεί. Και όσο διερευνούμε στη ρίζα την υπόθεση αυτή, τόσο διαπιστώνουμε ότι οι εμπλοκές της δικής σας κυβέρνησης ήταν περισσότερες, διότι τότε δημιουργήθηκε αυτή η υπόθεση. Μην κατηγορείτε λοιπόν εμάς γι' αυτό. Η δική μας κυβέρνηση είχε ένα δίλημα. Να πληρώσει τη μονή για να φύγει από το βατοπέδι, από τη λίμνη ή να προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες ανταλλαγών. Τώρα, αν υπάρχουν παρανομίες στις ανταλλαγές, αυτό θα το κρίνει βεβαίως η δικαιοσύνη. Τότε θα διαπιστωθεί και βεβαίως θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Αλλά εσείς κατηγορείτε με περισσή ευκολία και δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποθέσεις είναι μπούμεραγκ. Εμάς δεν μας τρομάζει η αλήθεια, για να τα λέμε εδώ καθαρά τώρα. Να την ψάξουμε μέχρι τέλος. Μας αγανακτεί όμως η αδικία. Μας θυμώνει το γεγονός ότι δεν διστάζετε να κρατάτε ομοίρους αυτού του διαλόγου ανθρώπους και όλο το πολιτικό σύστημα, γιατί εσείς έχετε την αδυναμία να δώσετε λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα. Μας εξοργίζει η συκοφαντία. Και μας κινητοποιεί η προπαγάνδα σας. Μια προπαγάνδα που μονίμως συστηματικά προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το δημόσιο διάλογο από τα προβλήματα των πολιτών. Ένα πράγμα όμως δεν έχετε καταλάβει. Ότι ο σαφός αυτός λαός που την προηγούμενη φορά επιτύχατε να τον παραπλανήσετε, γνωρίζει τις μεγάλες αλήθειες. Και μια από τις αλήθειες που γνωρίζει και υποστηρίζει είναι ότι όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα.